Η πλήρη και καλά ισορροπημένη διατροφή είναι κλειδί για τη σωματική υγεία. Οι ειδικοί λένε ότι και η γνωστική σα υγεία μπορεί επίση να ενισχυθεί από την πρόσληψη των σωστών βιταμινών και μετάλλων. Και παρόλο που καμία βιταμίνη, η συμπλήρωμα δεν μπορεί από μόνο του να αποτρέψει την άνοια, οι ανεπάρκειε ορισμένων βιταμινών έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο. Άνια, τέσσερι βιταμίνε που είναι ζωτική σημασία για τη γνωστική σα υγεία βιταμίνη B1 ή θιαμίνη, επίση γνωστή ω βιταμίνη B1, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που βρίσκεται σε εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, ψάρια, χοιρινό κρέα, όσπρια, γιαούρτι και ηλιόσπορου. Αν και η ανεπάρκεια θιαμίνη είναι σπάνια στον δυτικό κόσμο, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα με χρόνιο αλκοολισμό. Όσοι έχουν ανεπάρκεια θιαμίνη, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν συμπτώματα άνοια. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου ή εάν συνδέεται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, έναν παράγοντα που είναι ήδη γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο. Βιταμίνη B6 μέτρα πυριδοξίνη, γνωστή και ω βιταμίνη B6, βρίσκεται συχνότερα στα πουλερικά, τα ψάρια, τι πατάτε, τα ρεβίθια, τι μπανάνε, τα φυλλόδη πράσινα λαχανικά και τα εμπλουτισμένα δημητριακά. Είναι γνωστό ότι βοηθά στη διατήρηση τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι μια απαραίτητη βιταμίνη για την πρόληψη τη άνοια. Τα επαρκή επίπεδα βιταμίνη Β6 είναι επίση ζωτική σημασία για ένα υγιέ νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα. Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη B6 συνήθω εμφανίζεται παράλληλα με άλλε ανεπάρκειε βιταμινών του συμπλέγματο B, όπω το φωλικό οξύ, βιταμίνη B9 και η βιταμίνη B12. Βιταμίνη B12. Η κοβαλαμίνη, η βιταμίνη B12, βρίσκεται συχνότερα σε ζωικά προϊόντα, όπω το κρέα, το ψάρι, το γιαούρτι, τα αυγά και το τυρί. Παίζει βασικό ρόλο στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώ και στην ανάπτυξη υγιών εγκεφαλικών και νευρικών κοιτάρων. Όλα αυτά μπορούν να έχουν προστατευτική επίδραση στη μνήμη. Αν και η ανεπάρκεια σε βιταμίνη B12 συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο άνοια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένε ενδείξει ότι η λήψη συμπληρωμάτων B12 μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αυτό. Ωστόσο, η λήψη επαρκού ποσότητα B12 έχει άλλα ωφέλη, όπω η πρόληψη τη ανεμία, η προώθηση τη υγεία των οστών, η αυξημένη ενέργεια και η προστασία τη καρδιά. Βιταμίνη D. Η καλσιφερόλη, η βιταμίνη D, παράγεται φυσικά στο σώμα μετά από απευθεία έκθεση του δέρματο στο ηλιακό φω. Ωστόσο, μπορείτε επίση να την πάρετε από ορισμένε τροφέ, όπω τα μανιτάρια, τα λιπαρά ψάρια, η κρόκη αυγών, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και άλλα. Μια μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology έδειξε ότι τα άτομα με πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης δεν είχαν πάνω από διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν Alzheimer σε σύγκριση με άτομα με επαρκή επίπεδα της εν λόγω βιταμίνης. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τον προσδιορισμό της αιτιόδους σχέσης μεταξύ της ανεπάρκειας σε βιταμίνη D και της άνοια. Εν τούτης, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκθεση στο ηλιακό φως, όσο και μια διατροφή με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D, μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου άνοιας.